Για μια ιστορική μέρα για τον Δήμο Μαλεβιζίου έκανε λόγο ο Δήμαρχος Μενελάος Μποκέας κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης για την ανάπλαση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από τον Ξηροπόταμο μέχρι την περιοχή της Ανόδου, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Γάζι. Υπογράφουμε τη σύμβαση για την Ελευθερίου Βενιζέλου, το τμήμα του 1,6 χιλιόμετρων, ενός έργου που ουσιαστικά έρχεται να αλλάξει τον τρόπο ζωής, την ποιότητα ζωής στην πόλη μας, με ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη του σχεδίου πόλης, με ένα δίκτυο κοινόχρηστων χώρων που μπορεί να δώσει πρόσβαση ισότιμη σε όλους τους χρήστες, όλους τους δημότες, όλους τους πολίτες, με αντιπλημμυρική θωράκιση σε όλο το δίκτυο, με νέα φύτευση, με φωτισμό ασφαλή, με κυκλικούς κόμβους και με όλες εκείνες τις απαραίτητες παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια σύγχρονη πόλη. Όπως τονίστηκε, πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει υλοποιηθεί ποτέ στον Δήμο Μαλεβιζίου και ένα από τα μεγαλύτερα της Κρήτης. Είναι ο δρόμος που συνδέει την πόλη του Ηρακλείου με την πόλη του Γαζίου. Αυτός ο δρόμος θα είναι ένας σύγχρονος δρόμος με μία λουρίδα ανακατεύθυνση, και ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο και αστικό εξοπλισμό και αστικό πράσινο, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές οδικής ασφάλειας αλλά και εξυπηρέτησης των πολιτών δημοτών γύρω από το δρόμο. Πρόκειται τώρα για ένα έργο πιλότο, ένα έργο φάρο για τα ζητήματα οδικής ασφάλειας στην περίπτωση του Δήμου Μαλεβιζίου. Μιλάμε για την καρδιά της πόλης, όπου αλλάζει πλήρως τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Πλέον έχουμε αποκλειστικό, διακριτό και ασφαλή χώρο για όλα τα μέσα, για τον πεζό, για τον ποδηλάτη, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τη στάθμευση και φυσικά για την κυκλοφορία των οχημάτων. Η εν λόγω ανάπλαση αποτελεί ένα οραματικό έργο για την Δημοτική Αρχή που, όπως επισημάνθηκε, μελετήθηκε κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, εξασφαλίστηκαν όλες οι εγκρίσεις αλλά και οι χρηματοδοτήσεις. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία των εργοταξιακών κυκλοφοριακών μέτρων που είναι απαραίτητα. Έχουν γίνει ήδη πρώτες πρόδρομες μελέτες για τα εργοταξιακά. Και ο στόχος είναι αρχές του φθινοπόρου, Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, να μπορούν να ξεκινήσουν και οι άμεσα εργασίες. Ένα σημαντικό έργο εδώ με το Μαλεβίζι, για το Γάζι. Ένα σημαντικό έργο που πάνω απ' όλα ανήκει στους πολίτες και αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, τον Μενέλο Μποκέα, τη Δημοτική Αρχή, όλοι τους εργαζόμενους, γιατί προετοίμασαν, διεκδίκησαν αυτό το έργο και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά για την υπογειοποίηση της ΔΕΗ. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΑΔΜΙΕ.